Ένας αγώνας που έχει λάβει το χαρακτήρα θεσμού για την πόλη και την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας βρίσκεται πρώτον πυλών. Ο λόγος για το Καβάλα Night City Run με τη λέσχη φιλάθλων της πόλης να προβαίνει σε κάλεσμα συμμετοχής σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να μοιηθούν στο δρομικό κίνημα. Είναι μια διέξοδος προς τον αθλητισμό για τους πολίτες της πόλης. Πλέον ξεκίνησε ως μια διαδρομή 12 χιλιόμετρων, πλέον είναι 5 και 10 χιλιόμετρων, είναι δύο διαδρομές. Είναι πιο πολύ λαϊκός αγώνας δρόμου, γιατί μπορεί να συμμετέχει και κάποιος ο οποίος δεν αθλείται τόσο συχνά. Η ειδοποιώς διαφορά του Καβάλα Night City Run είναι το γεγονός πως αφενός διεξάγεται τη νύχτα και αφετέρου πως έχει και ένα χαρακτήρα ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής, αφού η διαδρομή του περνά από σημεία αρχαιολογικού, τουριστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος στον αστικό ιστό και στα περίχωρα της πόλης. Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι διεξάγεται νύχτα, γιατί κανένας άλλος αγώνας στην περιοχή δεν διεξάγεται νύχτα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος περνάει από μέσα από την πόλη, από την παλιά πόλη, διαφημίζει όμορφα σημεία της Καβάλας, όπως είναι οι Καμάρες, όπως είναι το Κάστρο, η παλιά πόλη, και μπορεί ο οποιοδήποτε τρέχει να πάρει το φίλο του, τη φίλη του, την οικογένειά του και να τον τρέξουν διασκεδάζοντας ένα βράδυ Σαββάτου. Το κυριότερο μήνυμα που κοινώνησαν μέσω του καλέσματος συμμετοχής στα μέλη της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας είναι αυτό της προσφοράς μέσω της συμμετοχής. Ένα μήνυμα που καθιστά αυτά τα 10 ευρώ της ως μια πολύ επικοδομητική κίνηση αλληλεγγύης. Το κόστος της συμμετοχής για τους αθλητές είναι 10 ευρώ και με τα έσοδα του αγώνα έχουμε αποφασίσει ως Λέσχη Φιλάθλων Καβάλας να συνδράμουμε στα παιδιά τα οποία παλεύουν με τον καρκίνο. Ο λόγος? Ο λόγος που το αποφασίσαμε αυτό είναι γιατί στις αρχές του χρόνου χάσαμε έναν συνοδοιπόρο μας στη Λέσχη από αυτή την αρρώστια και αποφασίσαμε ότι καλό θα είναι να δώσουμε τα χρήματα για αυτόν τον σκοπό, μιας και ο ίδιος θα συμφωνούσε σε αυτό. Συνοψίζοντας, τα μέλη της Λέσχης κάλεσαν τους ενδιαφερόμενους να γνωστοποιήσουν από νωρίς την επιθυμία συμμετοχής τους και να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή ως ήθιστε, προκειμένου η διοργάνωση να βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό οργανωτικό επίπεδο. Οι συμμετοχές είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σε σχέση όπως έχουμε δει και άλλες χρονιές, 10 μέρες πριν τον αγώνα. Οι περισσότερες συμμετοχές, όπως από την εμπειρία μας, έρχονται την τελευταία εβδομάδα της δήλωση των συμμετοχών, που ανοίγει και η γραμματεία στη Λέσχη Φιλάθλων, στα γραφεία της Λέσχης Φιλάθλων, και ο μεγαλύτερος όγκος των συμμετοχών έρχεται την τελευταία μέρα, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί δεν μπορούν να προγραμματίσουν το να βρίσκονται τη μέρα του αγώνα στην εκκίνηση και το αφήνουν την τελευταία στιγμή. Βέβαια, για μας καλό θα ήταν και για τους αθλητές, καλό θα ήταν να προσπαθήσουν να εγγραφούν νωρίτερα, για να μην ταλαιπωρηθούν.